Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα αυγά. Λοιπόν, Μερσίνη Τζινέλη στην Πανέμορφη Λέσβο με την κυρία Χατζέλη, είναι ιδιοκτήτρια πτηνοτροφικής μονάδας παραγωγής αυγών. Να δούμε πού θα κοιμανθούν τα αυγά. Καλημέρα. Ακριβώς. Μια οικογενειακή μονάδα παραγωγής αυγών. Δεν είναι πολύ διαφορετικά τα προβλήματα που μας περιέγραψε ο κύριος πτηνοτρόφος σε σχέση με την πτηνοτροφική μονάδα, γιατί και εδώ έχουμε να κάνουμε με ζώα, με τις κότες, που και εκείνες θέλουν ζωοτροφές. Και όχι μόνο στις ζωοτροφές, αλλά και στο τι κόστη αυξήθηκαν για να αναγκάσει και την εταιρεία σας να εβάσει και το αυγό. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την κυρία Πετρούλα Χατζέλη. Είναι η ιδιοκτήτρια, η δεύτερη γενιά της πτηνοτροφικής αυτής οικογενειακής μονάδας. Δώστε μας μια εικόνα για την αγορά του αυγού και πού αναγκάστηκαν να κινηθούν οι τιμές. Εμείς έχουμε κρατήσει γενικά αρκετά χαμηλές τις τιμές και προσπαθούμε. Αλλά όπως είναι φυσικό δεν μπορούμε, γιατί τα έξοδα έχουν ανέβει. Όπως και οι ζωοτροφές, όπως είπατε και πριν. Οι ζωοτροφές, η ΔΕΗ, το πετρέλαιο. Και αναγκαστικά και εμείς έχουμε αυξήσει τις τιμές. Να φανταστείτε ότι από 4 ευρώ που ήταν η 30, τώρα έχει φτάσει στα 5,80. 4 ευρώ ήταν 30 αυγά, 5,80 τώρα παραμένει το πιο φθηνό τρόφιμο. Αλλά δώστε μας έτσι μια εικόνα. Εκτός από τις ζωοτροφές, μας λέγατε για τις συσκευασίες ότι έχουν αυξηθεί. Να φανταστείτε ότι οι συσκευασίες μας αυτές εδώ, τα πλαστικά και τα χάρτινα, τα φέρνουμε απ' έξω, δεν είναι ελληνικά, δεν παράγουμε εμείς στην Ελλάδα τέτοια. Γι' αυτό και είναι και πιο ακριβά, δηλαδή. Αυτό για να έρθει τώρα η πλαστική συσκευασία θέλει 3 μήνες. Και από πού τα παραγγέλνετε, Αυτά τα πλαστικά έρχονται από την Ολλανδία. Από την Ολλανδία. Δεν παράγουμε εμείς εδώ πλαστικά για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις μας. Και όμως δεν καλύπτεται μόνο όλο το νησί, στέλνετε και εκτός Λέσβου, έτσι. Ναι, όπως είπατε, καλύπτουμε όλο το νησί. Και εκτός Λέσβου, ναι, στέλνουμε στη Λίμνο αυγά, στην κυρία Γκαράλη που έχει τα ζυμαρικά. Εξαιρετικά βεβαίως. Και στέλνουμε και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε εμπόρους κυρίως. Και εδώ έχουμε το δικό μας δίκτυο διανομής που δίνουμε σε όλο το νησί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κρατάτε και έτσι χαμηλότερα τις τιμές. Το δίκτυο διανομής το ελέγχετε εσείς. Οπότε μπορείτε να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Και αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι είναι το φθηνότερο αυγό που βρίσκουμε εδώ, έτσι. Βέβαια. Γιατί όπως είπατε, ναι, είναι δικό μας το δίκτυο αυτό. Έχουμε τους δικούς μας οδηγούς, οι οποίοι θα κάνουν τα δρομολόγια τους κάθε μέρα στα χωριά, στην πόλη. Για τα μεταφορικά εκτός νησιού. Είναι αλήθεια ότι είναι ακριβά. Και επίσης, εντάξει, έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο εδώ πέρα, αλλά βοηθάει και αυτό όσο γίνεται, αλλά αργούν να μπουν τα χρήματα και καταλαβαίνετε ότι... Να το ξαναπούμε αυτό σαν αίτημα εδώ, ναι. Το μεταφορικό ισοδύναμο που στις επιχειρήσεις είναι απλήρωτο από το 22, έτσι, περιμένετε το πρώτο εξάμεινο το 22. Γιατί νωρίτερα είχαμε εδώ τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλακιωτάκη, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά και μας είπε ότι τον Απρίλιο, πολύ σύντομα, λοιπόν, βρίσκεται λύση και θα έχουμε. Μακάρι. Θα σταματήσει μακάρι. Αυτή η καθυστέρηση. Το ευχόμαστε. Έτσι, λοιπόν, εμάς μας βάψανε εδώ οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης και λίγα αυγά, έτσι, για να σας βάλουμε και στο κλίμα των ημερών και να προτιμάτε, το ξαναλέμε και το επισημαίνουμε, οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι, από τον τόπο μας. Εμείς έχουμε εδώ και τα αυγά Ελευθέρας Βοσκής, έχουμε βγάλει αυγά Χειρώνα. Προσπαθούμε δηλαδή να το εξυγχρονίσουμε αυτό. Γιατί ο κόσμος τώρα πλέον, όπως ξέρετε, τα ψάχνει και τι θα καταναλώσει και έτσι πρέπει βασικά. Και καλά, καλά. Και ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κύριο Γεωργιάδη τώρα.